και εκβιάζουν σε άλλο επίπεδο συμφωνία πέρα από τις προγραμματικές δηλώσεις και βεβαίως τις θέσεις για τις οποίες ψηφίστηκε η κυβέρνηση αριστερά. Μα ήδη έχουμε υποχώρηση, κύριε Μητρόπουλε, στον Έμφυα, το είπε χτες ο Πρωθυπουργός. Μεγάλη υποχώρηση. Ακριβώς κύριε Παπαδάκη, επειδή όποια συμφωνία ενδέχεται να περιλαμβάνει και παραχώρηση, υποχώρηση από κάποιες θέσεις, ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποια μέτρα. Θα την ψηφίσετε εσείς αυτή την υποχώρηση? Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι επειδή δεν πρέπει η αριστερά, δεν πρέπει να στέρξει σε λήψη μέτρων που να είναι υποχώρηση από τη θέση της, υπ' αυτή την έννοια, και νομίζω στο ίδιο πνεύμα μίλησε και ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι πριν να ρωτηθεί ο λαός εάν θέλει μέτρα αυτής της κατεύθυνσης. Μα το κύριε Μητρόπουλε, ναι. Ήταν σαφέστατος ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι αν τα οικονομικά στοιχεία είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπουν να αλλάξουμε τον Έμφυα, ο Έμφυα θα παραμείνει το 15 και θα αλλάξει το 16. Ποιος μου λέει εμένα ότι το 16 δεν θα πείτε ότι δεν μας επιτρέπουν τα οικονομικά στοιχεία και το πάμε για το 17. Σε κάθε περίπτωση ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει συνταγματικό εμπόδιο για διενέργεια δημοψηφίσματος. Μάλιστα. Και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, κάτι που ήταν και δική μας θέση, ότι επιβάλλεται, αν υπάρχει υποχώρηση από θέσεις, επιβάλλεται να... Εσείς το λέτε διαφορετικά, μισό λεπτό, εσείς μας λέτε το εξής, ότι για όποια υποχώρηση πριν θα πρέπει να έχει γίνει δημοψήφισμα. Μα όποια συμφωνία είχα πει στην εκπομπή σας πρώτος, δεν το λέω σε εισαγωγικά, ότι όποια συμφωνία πριν επιτευχθεί, πριν υπογραφεί, πριν συμφωνηθεί, θα πρέπει να έρθει. Και ζήτησα να υπάρξει εθνική συμφωνία, διότι είναι εθνικό χρέος, κύριε Παπαδάκη, να ενισχυθεί η διαπραγματευτική δύναμη της κυβέρνησης. Άρα εσείς λέτε με τρεις λέξεις, δημοψήφισμα πριν από τη συμφωνία. Πριν από τη συμφωνία με ενημέρωση του λαού. Μάλιστα. Άρα λοιπόν στο δημοψήφισμα αυτό θα αναφέρεται, για παράδειγμα, γιατί εδώ έχουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και την επιστημονική γνώση. Στο δημοψήφισμα αυτό θα είναι ένα κατεβατό ολόκληρο. Θα λέει δηλαδή το δημοψήφισμα να μην διατηρήσουμε τον Έμφυα, να τον αλλάξουμε. Να μην μειώσουμε τις επικουρικές συντάξεις. Να επιχειρήσω τη διατύπωση του ερωτήματος. Για να δω το ερώτημα. Το ερώτημα θα μπορεί να λέει ότι... Ποιο μπορεί να είναι το ερώτημα? Με δεδομένο ότι ο ελληνικός λαός θέλει να παραμείνει στο ευρώ και η κυβέρνηση επιθυμεί αυτό, θέλετε άλλα μέτρα ή τρίτο μνημόνιο? Α, το ερώτημα λοιπόν θα είναι, θέλετε άλλα μέτρα ή τρίτο μνημόνιο? Με δεδομένο... Εντός του ευρώ και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δεδομένο ότι επιθυμεί του λαού και της κυβέρνησης είναι λύση και διάσωση της χώρας εντός ευρώ. Άρα αποκλείεται το ενδεχόμενο να ερωτηθεί το ερώτημα για το ευρώ ή όχι. Πάτε το θεωρούμε δεδομένο ότι μένουμε στο ευρώ. Όχι μόνο πάμε στο ερώτημα ευρώ δραχμή. Εξ υπαρχής λέμε ότι το θεωρούμε δεδομένο. Μάλιστα. Εντός θέλετε ευρώ, άλλα μέτρα ή τρίτο μνημόνιο εντός του ευρώ. Νέα μέτρα. Μάλιστα. Γίνοντας, εσείς λοιπόν, τώρα, βέβαια, αυτό είναι δημοσιονομικό, εάν δεν γίνει ερώτημα, το δημοψήφισμα. Όχι, δεν είναι δημοσιονομικό. Είναι αρνητικό δημοσιονομικό ερώτημα. Μάλιστα. Δεν έχει. Γιατί δεν είναι ένα το εξηγήσανε χτες. Δεν είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε και ρωτά στον ελληνικό λαό να ισχύσει ή όχι. Ναι, λες εάν πρέπει να συμφωνήσω ή όχι. Για μέτρα. Σωστά. Εδώ τώρα λοιπόν, εάν δεν γίνει αυτό και έρθει... και έρθει, μας ακούτε κύριε Μητρόπουλε? Τώρα θα τον έχουμε σε άντε, βρε, παιδιά, παιδιά, με αυτά τα τεχνικά προβλήματα με τις τηλεφωνικές γραμμές. Άστο να το φτιάξω εγώ, ρε Κυριάκο, με τις τηλεφωνικές γραμμές. Μας κρατάει σε γωνία. Άρα λοιπόν τώρα μας το διευκρίνεις ακόμα περισσότερο. Κύριε Μπούρλο, κύριε Μουζάκη. Γιώργο, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έστω λοιπόν ότι γίνεται ένα δημοψήφισμα, πραγματικά ο λαός ψηφίζει φυσικά και θα ψηφίσει ότι δεν θέλω μέτρα, δεν θέλω μνημόνιο. Έχεις λοιπόν μεγαλύτερη δύναμη, πραγματικά. Και πας στους ξένους και εξακολουθούν οι ξένοι και εμένουν στις θέσεις τους. Λεφτά όμως εμείς δεν έχουμε. Τι κάνουμε? Πήρες λοιπόν μεγαλύτερη το δύναμη. Ερώτημα λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε, το ερώτημα είπατε. Ναι ή όχι σε μία συμφωνία και τρίτο μνημόνιο πάντα εντός του ευρώ? Έτσι, άρα λοιπόν δεν υπάρχει δημοσιονομικό ερώτημα. Αν λοιπόν, προσέξτε με, εάν λοιπόν αποφανθεί
η πλειοψηφία του ελληνικού λαού όχι σε νέα μέτρα, όχι σε τρίτο μνημόνιο, ωραία, αλλά εντός του Ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αρχίσει ένας νέος γύρος διαπραγμάτευσης από ισχυρότερη... Με τι λεφτά θα ζήσει αυτός ο τόπος? Με τι λεφτά θα ζήσει αυτός ο τόπος όμως? Όπως έζησε 11 μήνες που αντισυμπατικά και παράνομα οι δανειστές παραβιάζοντας και τα δύο μνημόνια δεν έδωσαν χρήματα. Μάλιστα. Εσείς, εάν δεν γίνει δημοψήφισμα, θα ψηφίσετε νόμο που θα περιλαμβάνει νέα μέτρα? Δημοψήφισμα θα γίνει, κύριε Παπαδάκη. Όχι, ας κάνουμε αυτό το υποθετικό ερώτημα, γιατί και ο Πρωθυπουργός είπε μην το παίρνετε τις μετρητής, είπαμε ότι υπάρχει στο μυαλό μας. Μπορεί και να μην γίνει, λέει. Νέα μέτρα που θα βυθίζουν περαιτέρω μισθούς και συντάξεις και θα υποχρεώνουν φτωχούς, άνεργους, ανάπηρους να ψηφίζουν έμφυα και να καταβάλουν έμφυα, δεν θα έρθουν στη Βουλή και δεν θα ψηφιστούν, κύριε Παπαδάκη. Δεν θα τους ψηφίσετε εσείς? Δεν θα ψηφιστούν μέτρα αυτού του χαρακτήρα. Πάντως ένας από αυτούς που δεν θα τα ψηφίσουν είσαστε κι εσείς. Είναι ισχυρό, κύριε Παπαδάκη, το επιχείρημα και νομίζω πρώτος. Άρα, Μητρόπουλος, δεν θα ψηφίσω μέτρα. Πρώτος ο Πρωθυπουργός δεν θα φέρει μέτρα πριν τεθούν. Βέβαια, κύριε Καθηγητά, ο έμφυα δεν χρειάζεται να έρθει στη Βουλή γιατί παραμένει για την άνομο του κράτους. Βέβαια, εδώ υπάρχει τρόπος να το ξεφύγετε αυτό, δηλαδή να μην χρειάζεται να το ψηφίσετε. Παραμένει για την αφορολογία του, αφού ήδη ο τρόπος φορολογίας είναι δεδομένο. Θα πρέπει δηλαδή να αλλάξει για να το ψηφίσετε. Οι δανειστές επιμένουν αφενό να ισχύσουν τα ψηφισμένα, αφετέρου να έρθουν καινούργια μέτρα. Αυτό είναι αλήθεια. Τέτοια η κυβέρνηση της αριστεράς δεν πρόκειται να φέρει κατά τη δική μου άποψη. Μάλιστα. Η αλλαγή όμως του κυρίου Βαρουφάκη με τον κύριο Τσακαλώτο μήπως έγινε γι' αυτό? Έχω μία θέση ότι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης ήταν ένας εθνικός διαπραγματευτής και κύρους. Κύρους είναι αυτό που λέγαμε η παλιά αριστερή, πλανητικός βροχοποιός, και έπρεπε να τον ενισχύσουμε περαιτέρω και να τον καλύπτουμε, διότι υπέστη ένα πολιτικό μπούλινγκ προχθές στη Ρήγα και έπρεπε να τον στηρίξουμε παραπάνω. Η στήριξη ήρθε με την αναβάθμιση Τσακαλώτου όμως? Θεωρώ ότι πρέπει ο Πρωθυπουργός να τον κρατήσει ισχυρό. Ήτανε λάθος δηλαδή αυτό που λέει, είναι λάθος αυτό, η κίνηση αυτή? Αναβάθμιση Τσακαλώτου και παραμέρισμα Βαρουφάκη. Ήταν λάθος, κύριε Μητρόπουλε? Ήμουνα της άποψης ότι έπρεπε να αναβαθμιστεί και άρα όχι... ήταν λάθος. Άρα ήταν λάθος, λέτε, η κίνηση αυτή, ναι, που έγινε για τον κύριο Βαρουφάκη. Θεωρώ ότι έτσι το ερμηνεύω, Νίκο μου. Κυρία, κύριε Παπαδάκη, τι να κάνω, είναι, πρέπει να μιλάω στον Νίκο. Θεωρούσα ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία ήταν ο ιδανικότερος εθνικός διαπραγματευτής ο Γιάννης Βαρουφάκης. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.